Γιάννη, είναι το δεύτερο βίντεο από το ίδιο κατάστημα που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το συγκεκριμένο έχει καταγράψει τον έναν από τους δύο ληστές την ώρα που ψάχνει τα γκισέ και τα ταμεία για προσπαθώντας να βρει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί. Στο προηγούμενο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας είναι η στιγμή που ο ένας ληστής κατά λάθος πυροβολεί τον άλλον. Σε συνδυασμό λοιπόν των δύο αυτών οπτικών υλικών, οι αστυνομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα, και βέβαια είναι ένα λογικό συμπέρασμα για όποιον δει τα βίντεο, ότι ο άνθρωπος που απεικονίζεται στο σημερινό είναι ο 46χρονος τραυματίας και καταζητούμενος, τον οποίο δεν έχουν εντοπίσει ακόμα οι αστυνομικοί. Μάλιστα. Αυτό βέβαια το καταλαβαίνει κανείς από τα ρούχα. Οι έρευνες τώρα των αστυνομικών, που ξεκίνησαν από την 21η Οκτωβρίου με τη ληστεία και κατέληξαν στην εξάρθρωση της τρομοκρατικής ομάδας που συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, αυτά δηλαδή που έχουν δημοσιοποιηθεί από τις αρχές, συνεχίζονται με αποκλειστικό γνώμονα να εντοπιστεί ο τραυματίας, ο 46χρονος που απεικονίζεται στο συγκεκριμένο βίντεο. Θάνος Σωτής, ευχαριστούμε πολύ.